στην Σαντορίνη. Εκεί, Αττική. Είναι μια περιοχή με έκταση γύρω στα 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει ένα πληθυσμό στις 520.000 με απογραφή του 2021. Περιλαμβάνει 13 δήμους, μπορούμε να τους χωρίσουμε έτσι γεωγραφικά. Είναι η Βόρειο-Ανατολική Αττική, με το Μαραθώνα, Διόνυσο, Ραφίνα, Πικέρμη, Οροπό και Αχανές. Είναι η κεντρική Νότιο-Ανατολική Αττική, με αυτή την οποία θα ασχοληθούμε, που είναι τα Μεσόγεια. Εκεί παραλαμβάνονται οι δήμοι Σπάτων Αρτέμιδος, Παιανίας, Σκορπίου, Μαρκοπούλου και οι κοινότητες, τα διαμερίσματα, τα δημοτικά των Καλυβίων, της Κερατέας και του Κουβαρά. Αυτά Καλύβη και Κουβαράς ανήκουν στο Δήμο Σαρονικού, ενώ η Κερατέα ανήκει στο Δήμο Λαβρωτικής. Είναι ο Δήμος Λαβρωτικής και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλαγμένης. Μιλάμε για αυτή την περιοχή. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα Μεσόγεια ειδικότερα. Τι πληροφορίες έχουμε, δημογραφικές και πραγματικές για την περιοχή μας. Έχει ένα πληθυσμό αυτή τη στιγμή γύρω στις 230.000 κατοίκους. Ο μεγαλύτερος δήμος μας με 50.000 κατοίκους είναι ο Δήμος Παλίνης. Σε όλους τους δήμους υπάρχει μία αύξηση από το 2011 μέχρι το 2021 της τάξης των 1.500, 1.200, 1.300, 1.500 ατόμων. Άρα έχουμε μία αύξηση πληθυσμού. Αυτό προκάλεσε και μία αύξηση την ανάγκη δημιουργίας κατοικιών. Άρα έχουμε και μία έτσι οικιστική ανάπτυξη. Κατασκευάστηκε η Αττική Οδός. Κατασκευάστηκε βέβαια πριν ο Αριλιμένας Αθηνών. Είναι ένα σημείο το οποίο καθόρισε στην ουσία όλη την περιοχή μας. Όλα αυτά όμως είχαν σαν αποτέλεσμα τη συρρήκνωση της ελεύθερης γης, αγροτικής γης στην περιοχή. Θα σας δείξω κάτι το οποίο το δείχνω εδώ και 10 χρόνια με ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι τα Μεσόγεια. Σαν περιοχή. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Αυτά τα άσπρα που φαίνονται είναι η φυσική θύρα του γη. Δεν πειράζει, θα δουλέψω από εδώ. Το πόδι. Με ενδιαφέρει. Okay. Υπάρχει το αεροδρόμιο. Το καινούργιο το οποίο έχουμε στην περιοχή αυτή είναι ένα δίκτυο βιολογικού. Οι βιολογικοί καταρρισμοί στην περιοχή μας είναι 4 φωτιακοί και ένας βιολογικός, ακούμε καλύτερα, και ένας ο οποίος πιθανώς να φτιαχτεί που είναι στα Σπάτα. Όλοι αυτοί μετά την επεξεργασία πετάνε τα επεξεργασμένα λίμματα στην περιοχή της Βραβρώνας. Και δεν μας έφτανε αυτό, έφεραν και όλο το φορτί τις μέρες μας. Τι θέλω να πω με αυτό και με αυτή την περιγραφή.
Η περιοχή όλη, αν τη δούμε με χρώματα, είναι μία πασπερμία. Έχει τα πάντα. Έχει απολύτως τα πάντα. Ό,τι θέλει κανείς. Και το ένα μάλιστα μπλέκεται με το άλλο. Άρα, οποιοδήποτε ενδιαφερθεί για αυτή την περιοχή, θα πρέπει να το έχει στο μυαλό του αυτό. Μιλήσατε προηγουμένως για ανάπτυξη, για τουρισμό, συνεδριακό. Δεν υπάρχει κανένα ξενοδοχείο. Αυτό είναι μια ερώτηση την οποία την κάνω από το 1994, όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο Λουκάκη για τον Οργανισμό Αθηνών από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος τότε μας είχε πει επιγραμματικά ότι ό,τι μονάδα βιομηχανική ή μονάδα η οποία μπορεί να επιβαρύνει, τη φέρνει στην περιοχή αυτή. Είτε αυτά λέγονται μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοκαύσιμα, είτε λέγεται επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, είτε λέγεται ηχητή, ηχητά όπως θέλετε στην Κερατέα, είτε λέγεται οτιδήποτε θέλετε να φανταστείτε, τα φέρνουν εδώ. Ήμουνα σε μία εκδήλωση πριν 3 χρόνια ενός πολύ μεγάλου δήμου της περιοχής. Όταν θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι θα κάνουμε μία τουριστική ανάπτυξη, θα πρέπει, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, για να μπορέσει να πετύχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ένα πάρα πολύ μελετημένο σχέδιο ανάπτυξης. Με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους. Όχι κάτι γενικό, θέλω να αναπτύξω τον τουρισμό. Με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και θα πρέπει να έχει από το πριν περιγράψει, καθορίσει τα αποτελέσματα μιας τέτοιας ανάπτυξης. Έχει καθοριστεί ότι σαν στόχοι είναι ένα σύνολο επιθυμητών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει πάρα πολλούς στόχους επιμέρους οι οποίοι αφορούν είτε στην οικονομική ανάπτυξη και στην υποστήριξη των υπηρεσιών και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην παροχή υπηρεσιών και κυρίως στην εκπαίδευση. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται, και λυπάμαι πολύ που δεν είναι και η πολιτική εδώ, γιατί αν ήρθα κι εγώ, ήρθα πρώτα απ' όλα για τη Μαρίτα, την κυρία Μαντάλα, και δεύτερο γιατί για άλλη μία φορά ακόμα θα βρισκόμουν μπροστά σε πολιτικούς οι οποίοι παίρνουν πολιτικές αποφάσεις, για να θέσω αυτό το ερώτημα ακριβώς. Ποιο είναι το σχέδιο ανάπτυξης, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, στην εξουσία πάνω, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Διότι η σύγχρονη τάση ανάπτυξης του τουρισμού, όπως θα σας περιγράψω πολύ επιγραμματικά, κάνοντας μια πρόταση, είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι, και θα χαρώ ιδιαίτερα τώρα που έρχονται δημοτικές εκλογές, οι υποψήφοι να θέσουν τέτοιες, να δω οτιδήποτε και δίπλα να ξεφυτρώσει κάτι άλλο. Έχουμε τους φίλους εδώ, ο Βασίλης είναι ο κύριος Παναγιώτου εδώ, κάνει το χτύπα του, κάνει μια τεράστια επένδυση και βγαίνει ένα αυθαίρετο δίπλα, το οποίο του πετάει ό,τι δεν χρειάζεται μέσα στο κρασί, το οποίο έχει στο αμπέλι, που βγάζει τα φύλλα, το οποίο έχει πιστοποιήσει κιόλας και έχει πληρώσει γι' αυτό. Να έρθω σε αυτά τα οποία, και θα επανέλθω δηλαδή. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από εκεί. Τι θέλουμε, τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Από εκεί και πέρα, τα πάντα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Γιατί αν δεν θέλουμε τουρισμό, ματέως μιλάμε. Αν θέλουμε να γίνουν εδώ οικόπεδα όλα και να τα χτίσουμε, να τα χτίσουμε, να τελειώνει η ιστορία. Γιατί να παιδευόμαστε, να κάνουμε συνέδρια, να μιλάμε, να έρχονται και να κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εδώ υπεύθυνος για αυτό το οποίο ονομάζεται Biosphere Reserve. Δηλαδή απόθεμα βιόσφαιρας. Τι είναι αυτό? Το είχαμε προτείνει. Είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί μια περιοχή υπό την UNESCO σε αυτό. Υπάρχουν περιοχές. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι Βιέννη εντάσσεται εκεί.
δεν έχει σχέση με Natura ή σχέση με οτιδήποτε άλλο. Κάνει ένα πολύ πιο ολοκληρωμένη διευθέτηση του χώρου στο οποίο εφαρμόζεται, με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα βήματα. Μπορούμε από εκεί όμως, αν δεν μπορούμε να ενταχθούμε, να πάρουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή τρεις περιοχές στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο Biosphere Reserve. Είναι άλλη μία. Όλοι το θέλουμε. Να προστατεύσουμε τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Όλοι το θέλουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας. Όλοι θέλουμε να έχουμε μία παροχή υπηρεσιών, να ενταχθεί ο τουρισμός δηλαδή, έτσι και μάλιστα με τρόπο που να μην επεμβαίνει αρνητικά στα υπόλοιπα. Όταν αφορά τον τουρισμό, υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Η λέξη τουρισμός ξεκινάει από το tour το γαλλικό, tourism το αγγλικό, το οποίο όλα αυτά τα δύο προέρχονται από την ελληνική λέξη τόρνος, που σημαίνει γύρω. Υπάρχουν από τότε πάρα πολλοί ορισμοί του τι είναι ο τουρισμός, ανάλογα τι θέλει ο καθένας, να πάει και να ξεκουραστεί ή να πάει και να γνωρίσει πράγματα διαφορετικά από αυτά τα οποία γνωρίζει στο χώρο που ζει, στο χώρο που εργάζεται. Είναι στη δικιά μας διακριτική ικανότητα να καθορίσουμε τι είδος τουρισμό θέλουμε. Εδώ θέλει μια σοβαρότατη μελέτη και θα συμφωνήσω με τον προαλήσαντα για αυτή. Ή με ενδιαφέρει να γίνει η οικιστική περιοχή. Δεν με ενδιαφέρουν τίποτε άλλο. Είναι όμως κρίμα γιατί τα αγροτικά προϊόντα και η Αττική πουλάει. Δηλαδή, φανταστείτε, μιλάμε για τη Γαλλία. Είχα πάει στο Μπορντό και μου λέγανε το 1700, το 1600 και το αντιτίθεσε. Εσύ ότι ξέρεις, η καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα ήρθε εδώ. Στη Νέα Μάκρη, στο Μαραθώνα ήρθε. Εκεί ξεκίνησε. Δηλαδή, έχεις να πουλήσεις μια ιστορία ολόκληρη. Αν πάει κανείς στα μονοπάτια κρασιού στην ΕΜΕΑ, θα δει που πουλάνε τα κρασιά με το λιοντάρι απ' έξω σε αμφορείς. Δεν τα αγοράζει, αν τα αγοράζουν, σαν τρελή. Λοιπόν, εδώ το έχουμε αυτό. Και αντί να το προβάλλουμε, το θάβουμε. Και μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, είπατε προηγουμένως, ρωτήστε τους αγρότες ότι για να πάρει ένα πιστοποιητικό για τα μπέλα πρέπει να φύγει από εδώ και να πάει στο Κρεκού. Και έτσι είναι, Βασίλη. Ερυθρέ, συγγνώμη. Η νέα ονομασία. Για να βγάλει ένα πιστοποιητικό. Αυτό έκανα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, αυτά ήθελα να σας πω. Να ήμουν σύντομος, ήθελα ίσως να κάνω και μία συζήτηση. Στην τελευταία συνάντηση επιστημονική που έγινε στο Μαρκόπουλο τον Οκτώβριο του 2018, παρουσιάστηκε και αυτό το σηματάκι. Είναι σαν ιδέα σύλληψη του Νίκου του Παπαγιαννάκου, που είναι ο πρόεδρος της ΕΜΕΝΑ, της Εταιρείας Επιστημονικών Μελετών Ανατολικής Αττικής, και το έφτιαξε η δική μας από το Κοροπή η Αγγελική Τσεβά. Είναι ένα πύληνο κόσμημα. Είναι δύο πόλεις. Το Μαρκόπουλο ενδείκνυται γι' αυτό. Είναι δύο πόλεις, Μαρκόπουλο, Πορτοράφτη, η κάθε μία με τις ιδιαιτερότητες. Μία πόλη δίπλα στο αεροδρόμιο, που ναι μεν, αλλά ένα αεροδρόμιο είναι αεροδρόμιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να φέρει πολλά λεφτά. Είναι και άλλη μία πόλη, η οποία είναι στη θάλασσα. Έχει στην παράκτη ακτή, έχει στη θάλασσα. Είναι μετά την Αττική Οδό το πιο εύκολο μέρος για να κατέβει η Αθήνα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία μαρίνα. Για ποιο λόγο να γίνουν οι μαρίνες? Υπάρχει μια μεγάλη στη Νέα Μάκρη και άλλη μια στο Λαύριο. Γιατί να γίνει και στο Μαρκόπουλο? Τι θα εξυπηρετήσει? Να εξυπηρετήσει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα θα καταστρέψει. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή. Υπάρχουν και δύο πόλοι που μπορούν να αναπτυχθούν, που είναι η Βραβρώνα και η Μυρινούντα. Η περιοχή στον υπόδρομο είναι δύο σπουδαιότατοι αρχαιολογικοί χώροι και ενδιάμεσα σε αυτούς υπάρχει μία εξαιρετικής δυναμικής και ποιότητας αγροτική παραγωγή. Και αυτή μπορεί να αναδειχθεί. Έφερα φίλους, συναδέλφους από τα πανεπιστήμια, από τη Γαλλία συγκεκριμένα, μιας και μιλήσατε, και κάναμε μια βόλτα. Και είδα για πρώτη φορά σίκα. Τα τρώγανε, δεν είχα ξαναδεί σίκια. Είδα για πρώτη φορά φιστικιά. Εκεί δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Τέλος πάντων, ελπίζω να τα δουν και να τα λάβουν υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.